Τώρα νομίζω ότι προσέρχονται τα πράγματα να έχει Ευαγγέλιο αυτό που θα θέλαμε όλοι να είμαστε εκεί και επειδή σήμερα τυχαίνουν δύο δύσκολα γνωμόσυνα, ένας πατέρας και δίπλα τον γνωμόσυνο ένας γιος. Να έφυγαν και να πορεύτηκαν στην άλλη τη ζωή. Αλλά και χθες η οικογένειά μου έκανε ένα άλλο γνώσιμο. Την αδερφή μου, στον χρόνο και το γαμπρό μου στις 40 μέρες. Και το ερχόμενο Σάββατο, πάλι η οικογένειά μου, η οικογένεια του παπά, θα έχει πάλι γνώσιμο. Η αμάνα, Λέα, η Ειρηνούλα μου, η Ειρηνούλα μου, έφυγε και αυτή από τη ζωή με 4 παιδιά ανήλικα πίσω. Τα μάζεψα χτες μες στο μυαλό μου όλα μαζί και προσπαθούσα να βρω δύο λέξεις να πω και εγώ στον εαυτό μου. Αλλά τις πήρα τις λέξεις και τις απαντήσεις διαβάζοντας το Ευαγγέλιο που είναι η Ανάσταση ενός παιδιού. Ο γιος της χείρας της Ναΐν, ο οποίος έφυγε αυτή τη ζωή και μπαίνοντας στην πόλη αυτήν ο Χριστός, εκείνη την ώρα έβγε να μην θεωρώ για να πάμε να την εναποθέσω στο κημητήριο του χωριού τους, της πόλεως. Και τη βλέπει ο Χριστός και λέει ένα ρήμα το Ευαγγέλιο, που είναι αυτό που μίλησε και στη δικιά μου καρδιά. Εσπλαχνίστη από αυτήν. Την αγάπησε, τη λυπήθηκε, την πόνεσε. Ο Χριστός. Δεν λέει ότι δεν υπάρχει ο πόνος του θανάτου. Άλλωστε, τον Απόστολο το διαβάζουμε στην Εξόδιο Ακολουθία, έχει τη φράση «Η να μην λυπήστε καθώς και η λυπή», ποιοι όμως είναι αυτοί, οι μη έχοντες ελπίδα. Τι μας δείχνει σήμερα το Ευαγγέλιο, ότι για όλους μας, για όλη την ανθρωπότητα, για τον καθένα ξεχωριστά και για όλους μαζί, από ποια φυλή και από ποιο γένος και αν είμαστε, υπάρχει η ελπίδα της Αναστάσεως. Και πόσο μεγάλο δώρο είναι αυτό από το Θεό, να υπάρχει αυτή η ελπίδα της Αναστάσεως. Για σκεφτείτε, μωρέ, αυτούς τους δικούς μας ανθρώπους όλοι. Όλοι έχουμε κάποιον μικρότερον ή μεγαλύτερον που χάσαμε και έφυγε από τη ζωή. Κανένας δεν γλιτώνει να μην έχει τέτοιους σταυρούς. Αργά, σύντομα, τώρα, ύστερα, αύριο, μεθαύριο, του χρόνου, του παραχρόνου, θα περάσει και από το δικό μας το σπιτικό
θα περάσει και από εμάς. Τι καλούμαστε όμως να έχουμε γεμίσει την καρδιά μας και την ψυχή μας. Την ελπίδα της Αναστάσεως. Την ελπίδα ότι όπως και αν φύγει κάποιος από τη ζωή, όπως και αν τελειώσει η ζωή του, σε όποια ηλικία και αν τελειώσει η ζωή του, ένα να έχουμε μέσα στην καρδιά μας γεμάτο, ότι θα έρθει η ώρα, θα αναστηθούμε και ότι περνώντας αυτήν την πόρτα που είναι ο θάνατος, δεν χάνεται ο άνθρωπος. Χάνεται το σώμα το που είναι χωμάτινο. Χώμα είμαστε, αλλά η ψυχή μας είναι αυτή που φτιάχτηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Μικροί θεοί γινόμαστε με την ψυχή μας και την καρδιά μας. Μικροί θεοί, γιατί πέθανε ο Θεός μας και αναστήθηκε. Για αυτές τις τρεις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας πήραμε ό,τι πολύτιμότερο μπορούσε να πάρει η γη και ο άνθρωπος. Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο. Πέρασαν τρεις μέρες που ο Θεός μας ήταν αποθαμένος. Πέρασαν τρεις μέρες που ο διάβολος είχε πιστέψει ότι με τους ανθρώπους τέλειωσα. Γιατί τέλειωσα με το Θεό τους. Γιατί κατάφερα και έβαλα μες στον τάφο νεκρό τον ίδιον το Θεό τους. Που να ξέρε όμως ο ταλέπορος ότι αυτή του η πράξη να βάλει τους ανθρώπους να σκοτώσουν το Θεό τους ήταν η μεγαλύτερη πράξη σωτηρίας και δώρο για τους ανθρώπους. Γιατί από εκεί μέσα πήγασε ξανά όχι ζωή για 2, 3, 5, 10 μέρες, για 2, 3, 5, 10, 60 και 70 και 100 χρόνια ζωής. Αλλά για την αιωνιότητα. Όπου και ο κύριος Βασίλης και ο Βασιλάκης και η Κατερίνα η αδερφή μου και ο Ανδρέας ο αδερφός μου και ο Δημήτρης ο αδερφός μου και η Ειρηνούλα που έγινε αδερφή μου μέσα από το γάμο μου, αλλά και ο Γιωργάκης, ο ανιψιός μου, εδώ παρακάτω που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή και ήταν πολιτάκι των παιδιών μου, δέστε πόσους ξεπροβόδησε και ο παπάς. Δεν σας μετράω τους παππούδες, τις γιαγιάδες και τους γονείς μας. Μετράω αυτούς που έφυγαν πιο νωρίς. Ναι, για να μάθει και ο παπάς, να μάθει και η παπαδιά, να μάθει και το δικό μου σώι, ότι πρέπει να σηκώσουμε σταυρό και να καταλαβαίνω τώρα πόσο δύσκολο σταυρός είναι και στο παιδί του κ. Βασίλη και την οικογένειά του και στη μάνα και στην αδερφή και στον πατέρα του Βασιλάκη και σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς που σας βλέπουμε, Ανούλα μου, γλυκιά μου, Ανούλα, που σας βλέπουμε να ματώνει η καρδιά μέρα και νύχτα. Ένα μόνο βρέστε μέσα σας την ελπίδα ότι πάλι θα ξαναβρεθούμε μαζί. Πάλι θα βρεθούμε μαζί. Και είναι μια ακόμα ευκαιρία σήμερα να σας πω ότι τι ωραία συνήθεια να κοινωνάνε οι άνθρωποι που έχουν το μνημόσυνο του δικού τους ανθρώπου.
Γιατί δεν υπάρχει πιο υπέροχα, όμορφη και ωφέλιμη συνήθεια από αυτήν. Γιατί και σήμερα μέσα στο Άγιο Ποτήριο ήταν ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, οι Άγγελοι, οι Προφήτες, οι Απόστολοι, όλοι οι Άγιοι. Αλλά μέσα στο Άγιο Ποτήριο μαζί με τον Χριστό και όλον τον ουρανό ήταν και οι άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή μαζί με σας, μαζί με όλους μας. Και μέσα στο Άγιο Ποτήριο συναντιέται το παιδί με το γονιό του που έφυγε και ο γονιός με το παιδί του που έφυγε. Και κοινωνάνε, κοινωνάμε, κοινωνάτε σώμα και αίμα Χριστού, αλλά συναντιόμαστε και με τους ανθρώπους μας που έφυγαν από τη ζωή. Όχι, συναντιόμαστε και με τους ανθρώπους όλους που είναι στη ζωή. Γι' αυτό θα το ξαναπώ ξανά και ξανά και ξανά. Μη μας λυπάστε τους παπάδες να μας δίνετε ονόματα να διαβάζουμε. Μη μας λυπάστε. Δεν χρειάζεται να μας λυπάστε. Γιατί μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι η σπουδαιότερη συναπάντηση του ουρανού και της γης. Τόσο σπουδαία που πουθενά άλλου δεν μπορεί ο άνθρωπος να συναντηθεί με όλους τους ζωντανούς, με όλους τους αποθαμένους, με όλους τους Αγίους, με τον ίδιο το Θεό του και την Παναγία του, τη μάνα του. Ναι και να κοινωνάτε συχνά, ναι και να το σκέφτεστε, να το ζείτε, να το απολαμβάνετε, ότι συναντιόμαστε με όλους τους ζωντανούς, με όλους τους αποθαμένους, με όλους τους Αγίους, με όλους τους Αγγέλους, με την ίδια την Παναγιά και τον ίδιο το Θεό. Δεν υπάρχει σπουδαιότερη παρηγοριά από αυτήν που συναντιέται ο άνθρωπος με τον άνθρωπό του που έφυγε. Και επειδή υπάρχουν Άγιοι γεγονότα που εμφάνισαν τους ανθρώπους τους που ήταν στον ουρανό, του που βρίσκονται και το πώς περνάνε. Διαβάστε τη ζωή του Αγίου Λονκίνου για να δείτε εκεί την τυφλή τη μάνα που πήρε εντολή από τους αγγέλους να πάει να βρει το κεφάλι του Αγίου που το είχαν κόψει οι Εβραίοι. Κι ας ήταν τυφλή, τη βοήθησαν οι άγγελοι να το βρει και να το πάει από τα Ιεροσόλυμα στον Πόντο και να το βάλει στον τάφο που ήταν και το υπόλοιπο σώμα. Και είδε στον ύπνο της το παιδί της που είχε φύγει να το έχει αγκαλιά ο Άγιος Λονκίνος και να λάμπει στον ουρανό. Και εκεί που έκανε συμφωνία λέει ναι, γιατί ζητούσε με πόνο να γυρίσει πίσω το παιδί. Και εμφανίστηκε το παιδί της και της λέει «Μάνα μου, μη μου κάνεις τέτοιο κακό, εγώ είμαι στη δόξα και στην αγάπη και στην αγκαλιά του Θεού μες στον παράδεισο». Και τότε τη ζήτησε η μάνα «Ναι, δέχομαι να μην γυρίσεις πίσω, αλλά κάθε εβδομάδα θα πεις στους Αγίους σου να σε βλέπω και να σε απολαμβάνω». Και το δέχτηκε και ο Άγιος Λονκίνος. Και κάθε εβδομάδα, μέχρι να φύγει και αυτή στην άλλη ζωή, την επισκέπτονταν το παιδί της στον ύπνο. Όλα τούτα εδώ φτιάχνουν τη ζωντάνια της άλλης ζωής, όπου δεν χάνεται ο άνθρωπος.
αλλά ζει στην αγκαλιά του Θεού και όπως θα πούμε στα τροπάρια, εν τα ου και στην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά